Μετά την καλοκαιρία του Σαββατοκύριακου, φθινοπορεινές μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται αύριο κυρίως στις δυτικές περιοχές της Κρήτης, ενώ παράλληλα αναμένεται να ενισχυθούν και οι άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στα βόρεια, στην ενδοχώρα αλλά και στα πελάγη. Αυτό εν δυνάμει δημιουργεί μια άλλη, θα λέγαμε, κατάσταση, η οποία ευνοεί το να δημιουργηθούν καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα προς τις μεσημβρινές ώρες, σε συνθήκες αστάθειας, και έτσι θα δούμε τις πρώτες βροχές να σημειώνονται σε περιοχές του νησιού. Περισσότερο βέβαια, ας το πούμε έτσι, επιρρεπείς περιοχές είναι οι δυτικές περιοχές της Κρήτης, δηλαδή τα δυτικά των Χανίων, καθώς επίσης και όλες οι νότιες περιοχές της Κρήτης. Την Τετάρτη τα καιρικά φαινόμενα θα είναι κάπως υποτονικά στο νησί για να επανέλθουν δρυμύτερα την Πέμπτη, με το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι οι νοτιάδες που θα ανεβάσουν τον υδράργυρο, αλλά και οι βροχοπτώσεις. Δηλαδή μπορεί την Πέμπτη να δούμε λίγο περισσότερες βροχές, ίσως κατά τόπους να είναι λίγο πιο έντονες. Κατά βάση ευνοούνται νότιες περιοχές του νησιού, χωρίς όμως να αποκλείεται ότι ένα κύμα δεν αποκλείεται να σαρώσει, θα λέγαμε, το νησί ολόκληρο από ανατολικά έως δυτικά. Είναι σύντομα τα φαινόμενα. Τα φαινόμενα θα παραμείνουν στο νησί και την Παρασκευή, ενώ οι καιρικές συνθήκες του διημέρου εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν και τις πληγήσεις από το σεισμό περιοχές του Ηρακλείου. Σίγουρα η αστάθεια, επειδή ευνοείται στην ενδοχώρα, είναι από τις περιοχές εξαιτίας του συστήματος. Καθαρά είναι από τις περιοχές που και την Τρίτη δίνουν σημάδια ότι ίσως πέραν μιας νέφωσης να σημειωθούν βροχές, και όχι μόνο σε ορεινές περιοχές, ίσως και σε χαμηλότερα επίπεδα να κάνουν την εμφάνιση του βροχές. Ήπιες είναι, σαφώς, και δεν είναι αρνητικού χαρακτήρα, αλλά λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζουν πράγματι αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Βέβαια, απ' την άλλη, τη βροχή τη θέλουν και οι ίδιοι, νομίζω, γιατί οι καλλιέργειες το έχουν ανάγκη, η φύση το θέλει. Και την Πέμπτη, βέβαια, ίσως οι συνθήκες, αλλά δεν θέλω να σας το επιβεβαιώσω, πρέπει να το δούμε, ίσως οι συνθήκες να δώσουν λίγο περισσότερη βροχή, ίσως να δούμε και κάποια ένταση. Το Σαββατοκύριακο πάντως θα υπάρξει αλλαγή στη διεύθυνση των ανέμων, οι οποίοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις.